Στο πρώτο Chair Challenge, μετά από μια δραματική διαδικασία, ο Γιώργος Θεοφάνους επέλεξε τα 4 αγόρια της ομάδας του που θα βρεθούν στα φαντασμογορικά live shows του X Factor. Δεν τα ξέρω όλα, πήγαμε την καρδιά μου. Η ομάδα που έχει σειρά να διεκδικήσει το χρυσό συμβόλαιο με την Feel Good Records είναι τα κορίτσια 16 έως 24 ετών με μέντορα την Τάμπτα. Ήρθατε για ακόμη μία φορά στη πιο συναρπαστική φάση του X Factor, στο Chair Challenge. Έχετε ήδη πάρει μία γεύση για το πόσο σκληρή και ψυχοφθόρα είναι η συγκεκριμένη διαδικασία, τόσο για τα παιδιά, όσο και για τους κριτές μας. Και σήμερα είναι η σειρά της Τάμπτα και της ομάδας της, τα κορίτσια δηλαδή 16 έως 24 ετών, για να περάσουν αυτή τη διαδικασία. Προτού σας υπενθυμίσω σύντομα τι ακριβώς θα συμβεί σε λίγα λεπτά, ας καλωσορίσουμε όλοι μαζί τους κριτές μας, που χωρίς την εμπειρία και την ενέργειά τους, τίποτα δεν θα ήταν ίδιο στο φετινό σόου μας. Κυρίες και κύριοι, ο Γιώργος Θεοφάνους. Χαίρετε. Χαίρετε, κυρία μου. Θοδωρής Μαραντίνης. Μαζί μας, όπως σε όλα τα Chair Challenge, φυσικά, και ο Γιώργος Λεβέντης, ο πολύτιμος σύμβουλος του κριτών μας. Όπως ήδη έχετε δει, πάνω στη σκηνή του X Factor υπάρχουν 4 άδειες καρέκλες. Απόψε, τα 10 κορίτσια από την ομάδα της Τάμπτα θα ανεβαίνουν ένα-ένα στη σκηνή για να τα δώσουν όλα. Αμέσως μετά η Τάμπτα θα αποφασίζει αν η ερμηνεία τους άξιζε τόσο ώστε να τους χαρίσει μία καρέκλα και έτσι μία θέση στα live shows. Με τη γνωστή όμως συναρπαστική λεπτομέρεια. Τίποτα δεν είναι δεδομένο μέχρι να τραγουδήσουν και τα 10 κορίτσια. Τα πάντα μπορεί να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή, αφού ακόμα και εκείνες που θα έχουν κερδίσει μία από τις καρέκλες μπορεί να χρειαστεί να την εγκαταλείψουν σε περίπτωση που μία ερμηνεία που ακολουθεί αποδειχθεί καλύτερη. Οι 4 κοπέλες που θα βρεθούν να κάθονται στις καρέκλες στο τέλος αυτής της δοκιμασίας περνάνε κατευθείαν στα live shows. Είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε! Τα κορίτσια σε περιμένουν στο backstage για μία τελευταία συμβουλή. Μπορείς να περάσεις. Απλά μόνο αυτό που θέλω να σας πω. Ξέρω ότι είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο αυτό που θα κάνετε. Να βρείτε τη δύναμη, να δώσετε το καλύτερο σας αυτό. Γιατί εγώ είμαι σε δύσκολη θέση. Γιατί πάνω κάτω έχω ακουσία ο καθένας που κάνει και θεωρώ ότι είσαστε φανταστικές όλες σε αυτό που κάνετε. Το λέω με όλη μου την ειλικρίνεια. Αλήθεια, είσαστε ξεχωριστοί, πολύ. Ξέρω ότι οι επόμενες 2 ώρες θα είναι πάρα πολύ δύσκολες για μένα. Θέλω να μου την κάνετε ακόμα πιο δύσκολη τη ζωή για τις επόμενες 2 ώρες. Θέλω να μου είσαστε τόσο καλές όλες που να πεθάνω για να πάρω την απόφασή μου. Αυτό. Καλή επιτυχία με όλη μου την καρδιά. Θέλω από τώρα να με συγχωρέσετε όλες σας, γιατί σίγουρα τις 6 που θα φύγουμε θεωρώ ότι θα είναι
αντικειμένες. Αλήθεια, αυτό θεωρώ. Χαμογέλα, εσύ δεν σου πάει που είσαι με αυτά μούτρα, έλα το έχεις. Όλα είναι έτοιμα. Το Chair Challenge για την ομάδα των κοριτσιών 16 έως 24 ετών ξεκινάει τώρα. Γεια σου, τόψη μου. Γεια σου, κορίτσι μου. Γεια. Πώς είσαι σήμερα? Δεν μπορώ να το περιγράψω. Περίμενε, εγώ να σου πω τι βλέπω. Τι βλέπεις? Εγώ σε βλέπω λίγο πιο μαζεμένη από τις άλλες φορές. Δεν ξέρω αν φταίει αυτή η δοκιμασία που έρχεται σε λίγο για σένα. Θα δείξεις. Η σημερινή φάση είναι ένα μεγάλο μπαμ. Είμαστε ένα βήμα πριν τα live. Δεν ξέρω τι να κάνω, έχω αγχωθεί πάρα πολύ, γιατί σίγουρα θα δικηθούν κάποιες, έχουμε πολύ δυνατή ομάδα. Εύχομαι για όλες τα καλύτερα, αλλά εύχομαι και για μένα το καλύτερο. Πιστεύω ότι αξίζω μια καρέκλα σήμερα, γιατί γουστάρω διασημότητα και δεν τρέπομαι γι' αυτό. Θέλω να είμαι ανάμεσα σε κόσμο, να τον διασκεδάζω και μου αρέσει πολύ αυτό. Αγαπώ τόψη. Πιστεύω πως όλες έχουν εξαιρετική φωνή, όλες τις φοβάμαι, αλλά στο είδος μου φοβάμαι λίγο περισσότερο την Ελένη, γιατί ραπάρει κι αυτή και τη φοβάμαι αρκετά. Πόσο πολύ θέλεις να πάρεις μία από τις τέσσερις καρέκλες? Δεν θέλω τίποτα άλλο αυτή τη στιγμή. Θες μία από τις τέσσερις καρέκλες? Τι να σου πω τώρα εγώ. Σου δίνω όλη μου τη θετική ενέργεια. Ευχαριστώ. Και ελπίζω να πάνε όλα καλά. Ευχαριστώ. Φεύγεις. Τόψη, τόψη. Πώς νιώθεις? Αγχωμένη. Είναι εντάξει. Εντάξει, την παλεύεις όμως με την ενέργειά σου. Είσαι... Αν χορέψει και το κοινό μαζί μου, φυσικά. Για να δούμε αν θα τους κάνεις εσύ να χορέψουν μαζί σου. Καλή επιτυχία και σε σένα και σε μένα. Πάρε μια βαθιά ανάσα και ξεκίνα. Factor. You ready? She got a body like an arrogant, but I can give it. She got a booty like a Cadillac. Τα δώσε όλα, μετά άγχωθηκε. You got a big mouth, but don't say a thing. Το κοινό ξεσηκώθηκε πάντως, αυτό είναι το σίγουρο, το είδατε όλοι. Φωνάζουν, χειροκροτούν. Χαμός με την τόψη σήμερα. Αυτό ήτανε... Κατάπια την ανάσα μου. Αυτό ήτανε, τόψη. Εγώ σε βρήκα καταπληκτική. Παρά το άγχος σου. Μ' άρεσες πολύ. Ωραία, έκανες... είχες κάποια... Κατάπια την ανάσα μου. Ωραία, από το άγχος σου το έπαθες. Μέχρι τώρα έχουμε νομίζω ολοκληρωμένη εικόνα για σένα και εμένα μου το απέδειξες και επικοινωνιακά σήμερα και η φωνή σου και όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Τόψη. Είσαι top. Top όμως. Okay. Ακόμα, άκου να δεις, ακόμα και η διαχείριση που έκανες σε αυτό το πρόβλημα που είχες, δείχνει άνθρωπο που του αξίζει αυτή η σκηνή, κορίτσι μου. Σήμερα ο Γιώργος είναι πιο άνετος, μπορούμε να το πούμε αυτό. Έχει τελειώσει με την ομάδα του. Έχει μεγάλο fan club, ε. Κόψη μου, δεν ψάχνουμε ρομπότ, ανθρώπινο, να κρατήσει την ανάσα, ξεχάσει κανένα στίχο, δεν πειράζει. Ανθρώπους ψάχνουμε, δεν είναι κακό αυτό. Ανθρώπους που έχουν κάτι ιδιαίτερο, όπως έχεις εσύ. Μπράβο, πολύ καλή. Ευχαριστώ. Είμαι που είμαι αγχωμένη, με άγχωσες με όλο αυτό που έγινε, πάρα πολύ. Δεν σου κρύω ότι μου δημιούργησες μικρή ανασφάλεια, ξέρεις, γιατί σε έχω για πολύ πιο άνετο άτομο, βέβαια. Εκτιμώ ότι παρόλα αυτά που ό,τι έπαθες στη σκηνή, θεωρώ και εγώ ότι είναι ανθρώπινο, βέβαια, ότι βρήκες τη δύναμη να ξαναμπεί στο ρυθμό και να κάνεις όλο αυτό που έκανες. Και αυτό δεν είναι εύκολο και το ξέρουμε όλοι, αλλά δεν ξέρω τι με περιμένει. Αλήθεια, δεν ξέρω τι με περιμένει. Δεν σου περνάει το μυαλό κάτι άλλο, φαντάζομαι. Ξέρεις τι γίνεται, θα σου πω. Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που όταν βγαίνει κάποιος και τα χάνει στη σκηνή, λέμε, δεν ξέρουμε αν έχεις τη δύναμη. Δεν σου κρύβω ότι αν ήμασταν στα live, κάποιους πόντους θα πρέπει να χάσουμε. Ακριβώς, γι' αυτό σου λέω ότι δεν ξέρω τι με περιμένει, γιατί όλες είναι αγχωμένες. Αν μου χάσουν όλες λόγια το ρυθμό και το τραγούδι, τι θα κάνω δηλαδή. Να χάσουν όλες. Ξέρω εγώ, ή να χάσουν πέντε. Θα υπάρχουν κάποιες που θα τις συγχωρέσω και σε κάποιες όχι. Τέσσερις φορές την έχουμε δει όμως. Δεν έχει... Αυτό συνέβη μία φορά τώρα και επανήλθε σε κλάσματα. Νομίζω εγώ και τραγουδιστικά και σε mood. Άρα δεν την πήρε κρίνεις... από κάτω, νομίζω. Έχει δίκιο ο Θοδωρής. Άρα κρίνεις από όλη τη στην εικόνα. Εσύ είναι δύσκολη η θέση της. Ρε, είναι πάρα πολύ δύσκολη η θέση της. Κόψη μου, επειδή... Αχ, ήρθε και ο Γιώργος. Ήρθε να βοηθήσει την κατάσταση. Ευχαριστώ. Είναι το μόνο δεδομένο. Είναι το μόνο δεδομένο, γιατί φωνητικά περιμένω και κάποια άλλα πράγματα που ξέρω. Κι όμως, αυτό που ξέρουμε όλοι είναι αυτό το show, χθες άτομα θα τα κερδίσουν τον κόσμο, θα έχουν τη συλλογότητα, έχει δικό χαρακτήρα, έχει τσαμπουκά, το θέλει πάρα πολύ. Θα κάτσει, παιδιά. Το πιστεύω ότι θα κάτσει στην καρέκλα. Το πιστεύω. Θα πρέπει να δεις τώρα να αφήσεις κάποιον τόσο νωρίς να φύγει από τόσο μεγάλη προσωπικότητα είναι πολύ δύσκολο. Αυτή τη στιγμή δεν έχω κανένα λόγο να την αφήσω. Έχω πέσει σε άλλες καρέκλες. Το θέμα μου είναι. Σκέφτομαι και αυτές που θα βγω. Αλλά. Τόψη, τόψη, τόψη. Πήγαινε κάτσε στην καρέκλα γιατί είμαστε και στην αρχή. Ήτανε και η πρώτη, βέβαια. Έχουμε άλλα 9 κορίτσια που θα περάσουν από τη σκηνή. Πάει το ένα. Έλα, καλά πάει το ένα. Καλά ξεκίνησε. Άλλοι 9 μένουν. Τρεις υπέρες. Γεια σας. Γεια σας. Γιατί το γυρίζουμε στον πληθυντικό, γνωριζόμαστε γεια σου, τώρα. Γεια σου. Ωραία. Σήμερα πώς νιώθουμε? Εντάξει, το άγχος είναι τρομερό. Ναι. Αλλά θέλω πολύ να κερδίσω αυτή τη θέση γιατί έχω να δώσω πολλά ακόμα. Μακριά μου να φύγεις, να φύγεις. Αυτό που άκουσα για μένα ήταν μαγικό απλά. Θέλω ξανά να σε δω. Έπιασε τον εαυτό μου να μην θέλω να τελειώσει το κομμάτι. Να κλαίω, να σβήνω. Πιστεύω πως ακόμα δεν έχουν δει όλες τις δυνατότητές μου. Με έχουν δει μόνο σε ένα είδος. Αλλά κάνω πράγματα και στο κλασικό και στο μοντέρνο, ακόμα και έτσι νέγρικα πράγματα, τα οποία δεν τα έχουν δει ακόμα, οπότε μπορώ να δείξω όλες μου τις πλευρές στα live. Σου εύχομαι να πάνε όλα καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να σκίσεις. Οι κριτές περιμένουν να σε θαυμάσουν. Ωραία. Ευχαριστώ.
το παγωμένο χαμόγελο λέγεται αυτό. Πώς είσαι? Καλά. Είσαι καλά? Τέλεια. Σήμερα τι θα μας δείξεις? Θα πω τα κλειδιά. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να περάσουν, δυστυχώς. Σε αυτό το είδος τραγουδιού και θέλεις πολύ να το κάνεις. Έχεις πολύ όμορφα γυρίσματα. Στα οποία βέβαια ξέρεις και εσύ ότι θέλεις δουλειά. Έτσι στο είπα από την πρώτη οντισιόν αυτό, ότι πρέπει να μάθεις να τα διαχειρίζεσαι και να τα φιλτράρεις μέσα από την... Στην προηγούμενη οντισιόν η Τάμπτα είχε να τριχιάσει από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο. Για να δούμε αν συνέβη το ίδιο και σήμερα όμως. Ο κόσμος αγαπάει αυτό το είδος και συμμετείχε τόσο πολύ. Είσαι μικρούλα ακόμα και όμως έχεις αυτή την ευαισθησία, σαν αηδονάκι όπως είχα πει στη φωνή σου. Εύχομαι λοιπόν, αν θα πάρεις μια θέση στο X Factor, να γίνεσαι σε κάθε live όλο και καλύτερη. Ευχαριστώ Αυτά πολύ. Από μένα. Γιώργο. Χριστιανά, πού είναι εκείνο το φρέσκο κοριτσάκι που είδαμε όταν πρώτο μπήκες? Τι ξαφνικά έγινε η μεγάλη του αδερφή? Γιατί? Όχι, εντάξει, κοιτάξτε, απλά... Γιατί? Γενικά, συνέχεια... Εγώ χάρηκα που είδα έναν άνθρωπο που είναι 18 χρονών, που ξέρει να παίζει τόσα όργανα, που ήρθε με μια αθωότητα και αυτά και... Με χάλασε. Δεν ήταν και η καλύτερη σου μέρα σήμερα? Τι? Δεν ήταν πολύ καλή μέρα σου σήμερα. Τι λέτε? Άρα γι' αυτό θα επηρεάσει την Τάμπτα? Δεν ξέρω τι θα κάνει η Τάμπτα, αλλά... Χριστιανά, εγώ από την πρώτη οντισιόν πίστευα ότι είσαι ένα από τα αστέρια εδώ του σοου. Και το πιστεύω ακόμα, είσαι ένα από τα αστέρια εδώ του σοου. Αλλά όλος παραδόξος, θα συμφωνήσω με τον Γιώργο ότι σήμερα δεν ήταν και η καλύτερη σου μέρα. Χωρίς να σημαίνει κάτι κακό αυτό, απλά σχολιάζοντας την εμφάνιση. Εντάξει, γενικά ποτέ δεν είμαι ίδια κάθε μέρα. Δηλαδή, μ' αρέσει συνέχεια να κάνω διαφορετικά πράγματα. Είναι λογικό να είναι αυστηρή. Ήταν διαφορετικό από τα προηγούμενα που έκανες? Ήταν χειρότερο από τα προηγούμενα που έκανες? Το Chair Challenge των κοριτσιών 16 έως 24 ετών έχει ξεκινήσει δυναμικά.
Από τη σκηνή έχει ήδη περάσει η Τόψη που κέρδισε μία καρέκλα. Τόψη, 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 πήγαινε κάτσε στην καρέκλα γιατί είμαστε και στην αρχή. Ατίμη καρδιά. Και τώρα η Χριστιάνα διεκδικεί την δική της ευκαιρία. Πέγγι, Θοδωρής και Γιώργος δεν βρήκαν τη σημερινή της ερμηνεία εξαιρετική, αλλά μένει να μιλήσει η Τάμτα, που είναι και εκείνη που τελικά θα αποφασίσει για το μέλλον της Χριστιάνας στο X-Factor. Ήταν διαφορετικό από το προηγούμενο που έκανες. Ήταν χειρότερο από το προηγούμενο που έκανες. Το στυλ και το ύφος είναι το ίδιο. Το κοινό αντιδράει σε αυτά που λέει ο Γιώργος Θεοφάνος. Χριστιάνα μου, θα συμφωνήσω λίγο με τα δύο αγόρια ότι δεν σε έχουμε ακούσει άλλο είδος. Σε αυτό το είδος που σε έχουμε ακούσει, όντως μας έχεις τραγουδήσει πολύ καλύτερα. Μάλλον και η Τόψη που ήδη κάθεται στην καρέκλα διαφωνεί με αυτά που ακούει από την κριτική επιτροπή. Εγώ θεωρώ ότι αν όντως τραγουδάς και άλλα είδη. Να το δω σε καλό βαθμό αν το κάνεις, θα μου άρεσε πάρα πολύ. Αν είσαι σύμφωνη να ακολουθήσεις τις συμβουλές σε κάποια πράγματα που θα χρειαστεί, αν είσαι καλή μαθήτρια, εγώ δεν θέλω να πάω στα live χωρίς το αηδόνι μου. Οπότε πήγαινε και πάρε μια καρέκλα. Να έλεγε ο Γιώργος και ο Φάνης, η Τάμτα τσιγκάθηκε στην καρέκλα. Από νωρίς λέω, καλά το πας. Οι μισές γέμισαν. Καλά τα πάω, μετά δεν ξέρω τι θα κάνω. Ωραία. Άλλους 8 έχεις, δεν πειράζει, μόνο 2 καρέκλες. Είναι πάρα πολύ αυστηρή. Φόντος. Πάρα πολύ. Το ζω πάρα πολύ. Καλώς την Ασύλη. Καλώς σε βρήκα. Τι είναι αυτό το έτσι. Αχ, με έχει πιάσει άγχος. Ναι. Η σημερινή μέρα είναι ίσως πιο αγχωτική από όλες, γιατί είναι ένα βήμα πριν τα live. Θέλω πάρα πολύ να τα πάω καλά και να έχω μια αξιοπρεπής εμφάνιση. Είναι όπως ακούω κάποιες φορές το δημιουργό να λέει το τραγούδι του. Μεγάλο, ναι, Βασιλική. Πολύ μεγάλο. Μπράβο. Σίγουρα στην τετράδα θα είναι η Άννα. Γιατί έχει μία πάρα πολύ ιδιαίτερη χρειά. Είναι πολύ ταλαντούχος άνθρωπος και της αξίζει πραγματικά να πάει παρακάτω. Είμαστε όλες αρκετά καλές, οπότε θα δούμε τι θα γίνει. Το θέλω πάρα πάρα πολύ, πραγματικά. Το μικροφωνάκι σου και φεύγει για τη σκηνή. Γεια σας. Γεια σου, Βασιλική. Γεια σας. Πώς είμαστε? Έχω τρομερό άγχος, αλλά θεωρώ ότι θα καταφέρω να το διαχειριστώ. Στόχομαι με όλη μου την καρδιά. Ξεκίνα. Εντάξει, είναι άνετο, έλα. All that.
Βασιλική, το διαχειρίστηκες το άγχος σου. Τι λες? Θέλω να πιστεύω πως ναι. Θέλω να πιστεύω πως το κάλυψα τουλάχιστον. Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω αν μπορώ να είμαι αντικειμενική με τη Βασιλική, γιατί την έχω ξεχωρίσει σε όλες τις οντισιόν, δηλαδή είναι από τις αγαπημένες μου παρουσίες στο X Factor φέτος. Είναι δηλαδή από τα κορίτσια που λυπάμαι που δεν είναι άνω των 24, πώς να σου πω, ταντάκι μου, δηλαδή αλήθεια. Γιατί τη θυμάμαι και στην ελληνική της ερμηνεία. Μ' αρέσει πολύ η φυσιογνωμία της. Μ' αρέσει ότι ακόμα και σήμερα δεν είπε το κομμάτι σαν την Amy Winehouse. Και μ' αρέσει πολύ. Εγώ θεωρώ ότι έχεις φοβερές δυνατότητες, Βασιλική. Να είστε καλά, πραγματικά. Θα φύγει η Κιτρίδη καρέκλα, λέτε. Από τις αγαπημένες σου παρουσίες. Ναι. Αν σε άκουγα στο ραδιόφωνο, θα έλεγα τι ωραία φωνή είναι αυτή που ακούω. Αλλά ως εκεί, ρε Βασιλική. Το διαχειρίστηκες λάθος εντελώς όλο, κατά την άποψη τη δικιά μου. Δεν πέρασες τίποτα κάτω. Εγώ είδα έναν άνθρωπο, ο οποίος χειρίζεται με τη μεγαλύτερη ευκολία το λαιμό του, γυρίσματα πάνω-κάτω. Αλλά έχουμε εικόνα εδώ. Και δεν είχαμε καμία επαφή. Καμία επαφή. Ενώ τώρα που σου μιλάω και στην κουβέντα που κάνεις, που σε ακούω, δεν έχεις άγχος, είσαι πάρα πολύ άνετη. Και ενώ που τραγουδάς όμως, δεν είσαι αυτό. Εγώ στη θέση της Στάμπτα θα φοβόμουν δηλαδή. Ενώ είσαι φωνάρα. Λέτε να την επηρεάσει πολύ αυτό. Ίσως, ναι. Και η παρουσία δηλαδή είναι το θέμα σου σήμερα. Εγώ πιστεύω ότι αυτό δουλεύεται, Θοδωρή. Τι λες? Εγώ ένιωσα ότι ήταν λίγο άβολη η προσπάθειά σου να κινηθείς. Σου ήταν λίγο άβολο, αλλά το βρήκα πολύ γλυκό από μέρος ότι προσπάθησε. Θα πρέπει να τους πεις τώρα. Εντάξει, είναι μια στιγμή, έχεις άγχος. Από την άλλη, δεν μπορώ να βάλω στην άκρη ότι έχεις πραγματικά φωνάρα και κάνεις ό,τι θες με τη φωνή σου. Δηλαδή, είναι απίστευτο. Μπράβο σου. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Τώρα, αν είναι ρίσκο για την Τάμπτα ή όχι, δεν ξέρω. Λέχω πάθει πλάκα. Σκέφτομαι ότι είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη φωνή και πάρα μπορεί να κάνει και τις ταιριάζουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή, αν την περάσω στο... Πάντως όλοι συμφωνούν ότι είναι φωνάρα, αλλά τα βλέπουμε λίγο δύσκολα τα πράγματα. Βλέψουμε πολύ το τι σε αυτή τη χρειά, τι μπορεί να ταιριάξει για να το πει. Που είναι και καλό, αλλά μπορεί να είναι πιο και πολύ καλό, δύσκολο. Είναι ένα challenge. Έχει χαρακτήρα, ναι. Τώρα θα είναι λίγο έχει δύσκολο να το ολοκληρώσει. Ναι. Είμαι διατεθειμένη γενικά να δουλέψω πάρα πολύ σκληρά, γιατί είναι κάτι που αγαπάω πάρα πολύ. Έτσι. Νομίζω ότι όλα τα παιδιά το αγαπάνε πάρα πολύ. Φυσικά. Ούτε κανένα παιδί μετά που να μην το αγαπάει πολύ. Και όλοι αξίζουμε το ίδιο. Το πιστεύω. Ο Πάνος νομίζω ότι με έχει κατακώσει. Ειλικρινά δεν είμαι σίγουρη ούτε για το ναι ούτε για το όχι. Σε αυτή τη φάση πρέπει να έχουν όλο το πακέτο όσοι θα περάσουν, γιατί πρέπει να είναι οι τέσσερις καλύτεροι. Απλά επειδή εμένα μου αρέσουν ιδιαίτερα πράγματα, γενικά σε όλα. Ρε, το είπε τόσο ωραία. Θέλω να πας να πάρεις τη γάρεκλα σε αυτή τη φάση. Τέλεια. Προς το παρόν τουλάχιστον θέλω να κάτσεις. Είναι οι πρώτες τρεις διαγωνιζόμενες. Και έχουν γεμίσει τρεις καρέκλες. Μετά να δω τι θα κάνει η Τάμπτα, που θα έρθουν τα δύσκολα. Δεν το περίμενα. Είμαστε 7 άτομα. Να πεις. Θυμόσαστε πως είπε και το ελληνικό, έτσι, στην οντισιόν, το παραδοσιακό. Κοπέλες που λένε ξένα τραγούδια με αυτόν τον τρόπο δεν λένε εύκολα πάντως και ελληνικά με γυρίσματα. Λένε εύκολα ροκ και pop. Είναι πολύ πλούσιος χαρακτήρας, είναι πολύ συγκεκριμένος. Δηλαδή θεωρώ ότι αυτή είναι από αυτές που θέλουν. Πολύ ιδιαίτερη φωνή. Και αυτό θέλουμε. Υπάρχουν συγκεκριμένα τραγούδια για να δουλέψει μαζί της. Έχει πολύ ιδιαίτερη χρειά και φωνή. Είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό που βγαίνει έξω. Κοίτα τώρα, η κάθε μία είναι άλλο πράγμα. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή, στρατηγικά αυτό που σκέφτομαι και αυτό που αισθάνομαι επίσης αυτή τη στιγμή να χάσω κάτι από αυτό. Στα επόμενα θα το δω.
Δεν μπορεί να βγει κάποια να είναι σε αυτό το είδος καλύτερη και... Εσύ, το μαζί σου. Πάντως η Βασιλική είναι από τις περιπτώσεις που σε προκαλεί δηλαδή να την αλλάξεις και να την εξελίξεις. Ναι. Εγώ ούτε θα την έβαζα. Αυτό που είπε ο Θοδωρής νιώθει λίγο άβολα με την κίνησή της, οπότε ναι, ναι. Προτιμώ σε τέτοιες περιπτώσεις πάντα μην το κάνουν, παρά να το κάνουν και να είναι περίεργο, να φαίνεται περίεργο. Αυτό δεν ήταν άβολα, ήταν εντελώς εκτός του κορίτσι. Γεια σου, Μύρια. Τι κάνεις, Ευαγγελία? Εγώ πολύ καλά, εσύ? Αγχωμένη θα έλεγα, αλλά εντάξει, όλα τα δυνατά. Σημερινή μέρα για μένα σημαίνει πάρα πολλά. Πιστεύω ότι είναι μία από τις πιο δύσκολες φάσεις του X Factor. Θα ήθελα πάρα πολύ να κάτσω σε μία από αυτές τις καρεκλίτσες τις όμορφες. Πιστεύω ότι όλες οι κοπέλες που έχουμε φτάσει μέχρι εδώ είμαστε πάρα πολύ καλές και όλες θα αξίζουμε να πάμε στην επόμενη φάση. Χαίρομαι πάρα πολύ που μας έχει η Τάντα. Είναι πολύ καλός άνθρωπος, μας βοηθάει και πιστεύω ότι αν περάσω στην επόμενη φάση θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε πάρα πολύ καλά. Ξέρεις ότι αυτή είναι η στιγμή σου. Ή τα δίνεις όλα, ή τίποτα. Ή σε χαιρετάμε. Ναι, ξέρω. Ωραία. Άντε να δω τι θα κάνεις. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σκίσεις. Μύρια, με πολύ αέρα μας βγήκε στη σκηνή. Τι γίνεται? Όταν αγχώνομαι, για κάποιο λόγο μου βγαίνει... Έτσι, δεν ξέρω. Έτσι, πώς έτσι σου βγαίνει? Με χαμόγελο μου βγαίνει. Καλό. Δεν δείχνεις αγχωμένη πάντως, δεν ξέρω πώς το καταφέρνεις. Είναι ένας τρόπος άμυνας. Εντάξει, χάνουμε τα λόγια και την ώρα που μιλάμε αυτή τη στιγμή. Δεν θέλω να σε αγχώσω άλλο. Πες μου, τι τραγούδι θα μας πεις? Θα πω το Mercy τη Στάφη. Οκ. Έχει αγχωθεί πολύ. Εσύ που την ξέρεις, για πες μας. Μετά θα τη φύγει τώρα. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θερμό το κοινό, θα έλεγα, με τη συγκεκριμένη εμφάνιση της Μύρια. Το ευχαριστήθηκες, Μύρια? Ναι. Είσαι πάρα πολύ όμορφο κορίτσι, έχεις ένα πρόσωπο, είσαι μια γλύκα. Ευχαριστώ. Έχεις τρομερό κοντινό. Σήμερα δεν με πολύ ενθουσίασε η ερμηνεία σου στο Mercy. Στεναχωρήθηκε πολύ. Πιστεύω ότι σε έχουμε δει και καλύτερα. Αλλά σήμερα πρέπει να κριθείς για την συνολική σου εικόνα. Περίμενα σε κάποια σημεία, δεν ξέρω αν ήταν από το άγχος, να γυρίσει ο λαιμός σου λίγο πιο πολύ και να το καταπιείς πιο πολύ το κομμάτι, έτσι, και στη γλώσσα του σώματος, αν θέλεις. Αλλά γενικά είσαι μια παρουσία που μου αρέσει. Δεν ξέρω σήμερα τι θα κάνει η Τάντα, γιατί υπάρχει ανταγωνισμός, ειδικά έτσι και με την τόψη, πιστεύω, γενικά με τις καρέκλες υπάρχει ανταγωνισμός σήμερα. Είσαστε πολλές καλές. Θα έπρεπε να φύγει η τόψη για να έρθει η Μύρια, με εννοείς. Αυτό λες τώρα. Όχι, αυτό είναι θεωρεί δυνατό χαρτί αυτή τη στιγμή. Ναι, αυτό. Ναι. Αυτό. Η τόψη
Μπορεί να έπαθε καρδιά τώρα. Εσύ τι λες, Γιώργο? Μυρία με μένα μου φάνηκε flat. Και τα γυρίσματα λίγο άτεχνα και γενικά ήταν λίγο flat όλο αυτό. Το γνωρίζω, δεν πω. Όντως δεν τραγούσα. Δεν ενθουσιάστηκα, πώς να σου το πω. Σήμερα ήρθες με πολύ καλή διάθεση, έτσι. Καλή κουβέντα δεν έχεις πει για κανέναν. Ακόμα. Δηλαδή. Νάτι και η κοντρίτσα. Δεν ξύπνησα καλά. Δεν ξύπνησα καλά. Γενικά τα έχεις πάει καλά. Φαίνεται ότι έχεις μια πολύ καλή προοπτική. Έχεις μια λάμψη, αλλά από εδώ και πέρα, επειδή οι απαιτήσεις τώρα είναι λίγο περισσότερες, νιώθω ότι θέλεις λίγο ακόμα δουλειά. Φωνητικά δεν ήμουν καλή σήμερα, το παραδέχομαι, αλλά είμαι... Θέλω να δουλέψω, πραγματικά. Αν μέχρι τώρα η Τάμτα έκανε πολλές εκφράσεις με το πρόσωπό της, στη σημερινή φάση που διαγωνίζεται η ομάδα της, θα δούμε πάρα πολλά πράγματα. Μυρία, έχω μία καρέκλα αυτή τη στιγμή και έχω να δω άλλα πόσα 6 κορίτσια. Κοίτα, βάσει με αυτό που παρουσίασες, γιατί δεν μπορεί κανείς να σου πει ότι δεν έχεις φωνή, αν έχεις φτάσει εδώ ανάμεσα σε χιλιάδες άτομα, φυσικά και έχεις φωνή και πολλά άλλα πράγματα. Σήμερα ήσουνα λίγο flat, ρε παιδί μου, όπως το είπε και ο Γιώργος. Δηλαδή, το κομμάτι το πήγες, έκανες τα γυρίσματα και άλλα, ήταν όλο ίσιο, όλο ίσιο. Και αισθανόσουνα και άβολη, ήταν λίγο awkward όλη η κίνηση σου πάνω, ξέρεις, στη σκηνή. Νομίζω ότι δεν της πολύ άρεσε. Βασικά είναι η πρώτη φορά που δοκιμάζω να τραγουδήσω σε σκηνή. Ένα τραγούδι που χρειάζεται αρκετή κίνηση. Και προσπάθησα να τα συνδυάσω και τα δύο μαζί. Είναι η πρώτη φορά που το κάνω. Ναι, οκ. Okay. Μπορώ να το κάνω. Το εκτιμώ. Νομίζω ότι δεν είναι καμία χαρούμενη που έχει κάτι στην καρέκλα προς το παρόν. Σχεδόν όλα τα κορίτσια είναι στη θέση σου όμως. Στην ίδια κατάσταση όμως. Είστε μικρά κορίτσια, δεν ισχύει. Στην ίδια κατάσταση. Και έχουμε και 10 like. Μπορώ να το καταφέρω. Η απόφασή σου εδώ είναι ότι είσαι δύο άτομα που είναι ίδια, ρεπετοριακά. Και οι δύο ήταν άβολες σήμερα, στη κίνησή τους. Και εδώ τραγουδίσανε καλά. Η ουσία εδώ, ναι, σωστά, flat όμως, ναι. Και μία και άλλη όμως. Αυτό που πρέπει να σκεφτείς εσύ, αν κρατήσεις αυτό το ρεπετόριο, ποιο από τους δύο κρατάς. Παιδιά, θέλω να βάλω τα κλάματα. Οκ, okay, μπορεί να τη βάλεις, αν πιστεύεις ότι είναι καλύτερη από την άλλη. Σας αξίζει, παιδιά, καρέκλα. Σε όλες αξίζει. Σε όλες. Μακάρι να υπήρχαν 10 καρέκλες. Αυτό ακριβώς. Μακάρι. Μίριαμ, ψυχή μου, ψυχούλα μου. Δεν νιώθω σίγουρη ότι μπορεί να σε πάω. Μπορώ, σε μπορώ. Αγάπη μου, θα κλάσω. Μπορώ να τα καταφέρω. Μπορώ να το κάνω. Με έχετε ακούσει τις προηγούμενες φορές. Πάντως η Μίριαμ το προσπαθεί πάρα πολύ. Προσπαθεί να τη μεταπίσει. Αγάπη μου, σίγουρα έχεις το κοινό μαζί σου, αλλά σε αυτή τη φάση δεν έχεις εμένα μαζί σου. Δυστυχώς, θα αφήσω την τελευταία καρέκλα άδεια. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς.
Πιστεύεις ότι έπρεπε να σου δώσει την ευκαιρία να κάτσεις στην καρέκλα? Γιατί και τα προηγούμενα κορίτσια που έχουν πάρει ήδη μια καρέκλα έκαναν και αυτές τα λαθάκια τους. Νομίζω ότι άξιζα κι εγώ μια ευκαιρία. Πολύ άσχημο για όλες. Είναι μία καρέκλα. Είναι μία καρέκλα. Δεν σε ένιωσα τόσο άσχημα τώρα. Ήταν η πρώτη... Η πρώτη διαγωνιζόμενη που έκοψε. Πιστεύω ότι κυρίως έφταξε το κομμάτι, διότι ήταν πρώτη φορά που επιχείρησα να τραγουδήσω ένα χορευτικό κομμάτι μπροστά σε κοινό. Και κυρίως αυτό έδωσε βάση πιο πολύ στην κίνηση, που ακόμα και αυτό ήταν λάθος, από το άγχος, παρά στη φωνή μου. Δεν ήμουν καλά φωνητικά εδώ και μέρες, με αντιβίωση. Αυτό. Έχουν πανικοβληθεί. Δεν είναι καμία αυτό που περίμενα να είναι. Και αυτές οι τρεις που κάθονται, περίμενα πολύ παραπάνω από αυτές. Ναι, είναι κάτω από το level, από το level που θα είναι. Ναι. Τραγουδήσει 4 κορίτσια και έχουν καθίσει 3. Η Τόψη, η Χριστιάνα και η Βασιλική. Παραμένει μόνο μία θέση κενή, την οποία η Τάμτα πρέπει να καλύψει από τις 6 υποψήφιες που ακολουθούν. Είναι μία καρέκλα. Είναι μία καρέκλα. Η Τάμτα δεν είναι καθόλου ικανοποιημένη με την απόδοση της ομάδας της. Έχουν πανικοβληθεί. Δεν είναι καμία αυτό που περίμενα να είναι. Και αυτές οι τρεις που κάθονται, περίμενα πολύ παραπάνω από αυτές. Τα κορίτσια είναι αγχωμένα και δεν τραγουδάνε όπως περίμενε. Γι' αυτό αποφασίζει να τους μιλήσει. Μην πανικοβάλλεστε, αλήθεια, είναι μια ευκαιρία τώρα. Αυτή είναι μια ευκαιρία, σας βγείτε και κάντε ό,τι μπορείτε. Δεν θα ξέρω ποια να πάρω. Αυτή τη στιγμή κάθονται τρεις κοπέλες που τις πιστεύω, πίστευα και στη Μίριαμ, αλλά δεν μου δώσανε αυτό που περίμενα. Έξι έχετε μείνει, θέλω να μου δώσετε όλοι στον καλύτερο σας αυτό, εντάξει. Έχω αυτό το ύφος, μην τρομάζετε αν με βλέπετε, γιατί είμαι πανικοβλημένη και αγχωμένη εξίσου. Αλλά έλατε. Πάμε. Είναι σαν πολισμένα πουλάκια, κάθονται έτσι. Ναι, αλλά να σου εξηγήσω κάτι, είναι αυτό που λες. Βγήκε η Τόψη, που ήταν, θα πρέπει να ήταν. Βγήκε η δεύτερη σου, που ήταν, δηλαδή... Πήγες, φώναξες, τι έκανες? Δεν φώναξα, παιδί μου. Ναι, αλλά πρέπει να ξυπνήσουν λίγο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα έτσι. Έχεις προσμονή, αναμονή, πώς το λέμε, δηλαδή expectation. Και δεν υπάρχει. Γεια σου, Μαργελένα. Καλά στη Μαργελένα μου. Τι κάνεις? Εγώ είμαι καλά. Εγώ είμαι λίγο φρικασμένη. Είμαι από σπάνιο και εξωτικό καρμάνι. Έχω πάρα πολύ άγχος, γιατί σημαίνει πολλά για μένα να περάσω. Γιατί με τους κριτές και με τα παιδιά έχουμε περάσει πολλά πράγματα και θα ήθελα να συνεχιστεί αυτό. Η αλήθεια είναι ότι δεν πιστεύω πως θα περάσω, γιατί υπάρχουν στο παιχνίδι πάρα πολύ καλές φωνές. Υπάρχουν φοβερά άτομα, φοβερές προσωπικότητες που ο καθένας ξεχωρίζει για αυτό που είναι. Θα ήθελα πάρα πολύ να κάτσω στην καρέκλα, δεν έχω ιδέα όμως τι θα συμβεί στη συνέχεια. Καλή επιτυχία σου εύχομαι εγώ και ελπίζω να μην τα πούμε σύντομα. Να σκίσεις. Γεια σας. Γεια σου, αγάπη μου. Λοιπόν, άφησε το στρες να φύγει πολύ μακριά αυτή τη στιγμή. Θέλω να σου πω ότι ό,τι και αν συμβεί εδώ που έχετε φτάσει και θέλω να ακούσουν όλες αυτό, ανάμεσα σε χιλιάδες άτομα, έχετε κάνει την υπέρβασή σας για μένα. Αλήθεια, στο λέω με την καρδιά μου. Ολόψυχα σου εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Που
με κέρδισε σε σένα. Κάτι που ήξερε πως να με ξεπερνάει. Είναι αγάπη μου αυτή η επιμονή σου. Μια αγάπη που έμαθε να μην τα παρατάει. Αν είναι κάτι που μου είπε να διαλέξω, ούτε τα λόγια σου είναι, ούτε η ομορφιά. Αυτή η υπέροχη τρελή επιμονή σου, πως είναι κρίμα εμείς να ζούμε χωριστά. Αχ, να ξέρες τη δύναμη μου δίνει η δύναμη σου. Σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου. Σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου. Αχ, να ξέρες τη δύναμη μου δίνει η δύναμη σου. Αυτή τη στιγμή για τη Μαριαλένα. Για να δούμε τι θα της πω. Είχες πάρα πολύ άγχος σήμερα, πραγματικά. Πάρα πολύ, πραγματικά. Βέβαια, για τα 16 σου χρόνια είναι απόλυτα δικαιολογημένο να μην μπορείς να το διαχειριστείς όλο αυτό. Σήμερα δεν ήταν η καλύτερη σου μέρα. Πιστεύω όμως ότι πρέπει να λάβουμε όλοι υπόψη μας τι έχει γίνει μέχρι σήμερα και να το σκεφτούμε σοβαρά. Γιώργο. Καταρχήν, εγώ διαφωνώ με τον πρόλογο της Τάμτα. Ξεκαθαρίζω τη θέση μου. Θεωρώ ότι τα κορίτσια έρχονται εδώ και πρέπει να είναι έτοιμα να νικήσουν. Όχι να χαίρονται επειδή φτάσαν μέχρι εδώ. Θέλω να είναι πολεμιστές. Και το κορίτσι αυτό το αποδεικνύει αυτό το πράγμα σήμερα. Κατά την άποψη τη δική μου. Αυτό που άκουσα μπορεί να μην ήταν καλό, αλλά εγώ ακούω ένα άϊπνο παιδί. Άϊπνο εντελώς. Βλέπω κάτι ματάκια τόσα. Δεν ξέρω πόσα λεπτά κινήθηκες. Είναι μικρή αλλά και κάνει τόσα πράγματα. Είναι τόσο καλή. Εγώ πιστεύω σε αυτό. Και θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ να το σκεφτείς σοβαρά, γιατί εκείνη η καρέκλα του αξίζει το παιδί αυτού. Ευχαριστώ πολύ. Μαριαλένα, οκ, okay, όλα. Okay. Τι. δεν είμαι οκ. Okay. Το άγχος μου βγήκε πάρα πολύ στο τραγούδι. Δεν μπορούσα δηλαδή να περπατήσω, φανταστείτε. Γιατί ξέρω ότι εδώ πέρα κρίνονται όλα. Είναι σημαντικό για σένα πολύ, ε. Και στο πέτοιμο άνετη. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ όταν σε βλέπω άλλο σκηνή. Μ' αρέσει το τραγουδάς. Και γι' αυτό αξίζει να το πολεμήσει. Και εγώ ξέρω. Είπε καλά λόγια, θα το ρίξω. Πολύ καλά. Ναι. Γι' αυτό είναι θετικό. Με αγχώνει πολύ. Δηλαδή αυτό που λες είναι πολεμιστές, αλλά. Τώρα, αυτή τη στιγμή... τώρα μου το χάλασε και εμένα να σου πω δεν μπορεί, την αλήθεια ναι, μου. Δεν μπορεί. Δηλαδή δεν θέλω να σε ακούω, να λες ρε παιδί μου, δεν μπορώ, αγχώνω, κουράστηκα. Καταλαβαίνουμε απόλυτα το στρες, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι αυτό που περνάτε τώρα δεν σταματάει εδώ. Όποιος περάσει, συνεχίζεται, γίνεται ακόμα περισσότερο. Εγώ αυτή τη στιγμή ψυχή μου πονάει που σε βλέπω ότι είσαι τόσο αγχωμένη και μου λες ότι δεν μπορούσες να περπατήσεις στη σκηνή. Δηλαδή, άμα από το άγχος εσύ δεν μπορείς να περπατήσεις στη σκηνή, που το κατανοώ, αλλά απ' την άλλη μου δημιουργεί αίσθηση ότι ίσως να μην είσαι έτοιμη ακόμα για να αντιμετωπίσεις αυτό. Κατάλαβες τι εννοώ. Γιατί φωνάρα έχεις, γλυκύτα το κορίτσι είσαι, αλλά. Μέχρι ένα σημείο μπορώ να τραβάω εγώ το διαγωνιζόμενο. Πιστεύω ότι χάσει την καρέκλα, δεν φταίει το άγχος. Κι εγώ. Πιστεύω ότι μπορεί όμως. Εννοείται. Δεν μπορώ να κάνω κάτι παραπάνω. Είναι ότι αυτό είναι μεν πολύ δύσκολη φάση. Αλλά στο live δεν θα είναι ευκολότερη σε καμία περίπτωση. Σίγουρα. Και ίσα-ίσα που θα είναι πολύ πιο δύσκολη για πάρα πολλούς άλλους λόγους. Ναι, μεν ευχάριστο, ναι, μεν θα αποκτήσετε εμπειρία, αλλά ψυχολογικά θα είναι δύσκολο. Πολύ. Σίγουρα, το ξέρω.
είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σου. Αυτή τη στιγμή δεν αισθάνομαι καλά μαζί σου και γιατί. Σε βρίσκω υπερβολικά ευαίσθητο, το οποίο είναι και όμορφο, αλλά δεν νομίζω ότι θα καταφέρεις να σε βάλω στην καρέκλα. Να βγει κάποια άλλη, να σε σηκώσω. Νομίζω ότι θα σε πονέσω ακόμα περισσότερο εσένα. Οπότε, συγγνώμη, Μαρία. Σ' αγαπάω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ χάρηκα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάτι διαφορετικό, 16 χρονών. Αλλά... Και καλά έκανες, καλά έκανες. Δεν μπορεί να το μπορεί. Δεν θα μπορούσα με τίποτα να τη βάλω εγώ να τη σηκώσω μετά αυτή. Αν ήσουν προπονητής και ήταν αθλητής και σου λέγε θα μου κοπούν τα πόδια μου, πάω να παίξω, αυτό το έκανε. Όχι, δεν έχει να κάνει με 16, πιστεύω, τόσο πολύ συγκεκριμένη. Ναι, είναι πολύ μικρό. Πάρα την προστάτεψε. Ουσιαστικά την προστάτεψε, εγώ νομίζω. Καλά έκανε. Ναι, αλλά πρέπει να το καταλάβει το μωρό αυτό το πράγμα. Να το καταλάβει. Δεν ξέρω αν έδωσα με το άγχος μου να το καταλάβει αυτό που ήθελε να καταλάβω. Δηλαδή. Κοίτα, νομίζω ένα παιδί 16 χρονών, αυτό που κάνει, έχει δίκιο. Είναι σωστό. Αν θα βάλει ένα παιδί 16 χρονών να κάτσει, είναι καλύτερα όταν τόσο ευαίσθητο να μην τσικώσει. Είμαι περήφανη για τον εαυτό μου, απλά τώρα είμαι λίγο σε διάθεση. Θεωρώ ότι οι κριτές είχαν δίκιο σε αυτό μου είπαν. Ευχαριστούμε, η κόρη μας ξέρουμε ότι αξίζει. Το σοου έκανε καλά τη δουλειά του, αυτά είναι. Είναι ένα παιδί 16 χρονών, δεν μπορεί να έχει την ψυχραιμία αυτή που θα έχει κάποιος πιο μεγάλος. Η ζωή προχωράει και εμείς ακολουθούμε, παιδιά. Πώς το ακούσατε εσείς, ήταν καλή? Μα δεν της είπαν ότι δεν έχει φωνή. Φωνάρα την αποκαλέσανε. Αν κόπηκε η κόρη μου, θεωρώ ότι κόπηκε, γιατί έχει άγχος πιο πολύ από ό,τι πρέπει. Και αυτό το άγχος το είδανε αρνητικό. Σου λέει δεν μπορεί να μας αγχώνει. Τι θα της πούμε μεθαύριο που θα συνεχίσουμε στα άλλα live? Εγώ όταν είπε ότι δεν μπορούσα να περπατήσω, δεν μπορούσα να περπατήσω. Δεν μπορούσε από το άγχος να κουνηθεί το παιδί. Έδειξε ό,τι μπορούσε, έκανε ό,τι καλύτερο. Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Χαίρετε. Είσαι πάρα πολύ όμορφη. Αχ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ όλο το look που έχεις. Καλό. Ναι, και μου αρέσει που το κρατάς και δεν τα αλλάζεις. Η σημερινή μέρα για μένα σήμερα σημαίνει τα πάντα. Είμαστε μια ανάσα πριν τα live. Έχουμε μείνει πολύ λίγες διαγωνιζόμενες. Τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα και θα βάλουμε όλοι τον καλύτερο μας σε αυτό. Θεωρώ ότι αξίζω μια καρέκλα σήμερα, γιατί έχω προσπαθήσει πάρα πολύ για όλο αυτό. Πιστεύω ότι θα βάλω τα δυνατά μου και θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Νομίζω ότι η Τάμτα για μένα είναι μια πρόκληση, γιατί είναι κόντρα ρόλο στο δικό μου ρεπερτόριο και θεωρώ ότι αυτό μου δίνει ένα κίνητρο να δοκιμάσω τον εαυτό μου και σε κάτι άλλο. Έχει μείνει μία καρέκλα. Το είδα. Τι θα κάνουμε γι' αυτό? Θα τη διεκδικήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Τι να κάνουμε? Ωραία. Βαθιές ανάσες. Βαθιές ανάσες και καλή επιτυχία θα σου πω εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα λέμε σε λίγα. Ελπίζω όχι σύντομα. Θα δείξει. Αν θες να πάρεις την καρέκλα. Γεια σας. Τι ωραία που είσαι, Μάγδα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στείλα ένα γυαλί. Πες μου ότι δεν είσαι αγχωμένη, τουλάχιστον πολύ. Δεν θα σου το πω, γιατί θα είναι ψέματα. Είμαι. Μην το πεις. Είμαι. Τι να κάνω, να μην είμαι εδώ που είμαι. Αλλά θα προσπαθήσω όταν ξεκινήσω να τραγουδάω. Λοιπόν, άκου να σου πω. Κατσάδα. Εσύ είσαι από τα κορίτσια. Δεν είσαι Μαρία Ελένη που δεν έχει τραγουδήσει ποτέ ξανά στον κόσμο. Δεν είναι το ίδιο. Εδώ κρίνομαι. Καταλαβαίνω, αλλά πάλι έχει μεγάλη διαφορά. Έχει συνηθίσει τον κόσμο να σε βλέπει, να σε ακούει. Δεν είναι πρώτη φορά. Φυσικά και υπάρχει διαφορά. Οπότε
σαν να είσαι εκεί που συνήθως τραγουδάς αυτή τη στιγμή και εδώ στα όλα. Τι θα μας τραγουδήσεις? Με τα μάτια κλειστά θα σας πω για όταν έκανε. Α, πολύ ωραία. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Ξεκινήσει να τραγουδάει, θα το αποβάλει το άγχος ή θα το δείξει και εκείνη στους κριτές. Κανείς δε θα μπορέσει, μου είχες πει. Να με πονέσει πάλι όπως εσύ. Κι αφού είπαμε για με τα δάκρυα στεγνά τα παράθυρα αφήνω όλη μέρα κλειστά. Ποτέ δεν θα σ' αφήσω, μου είχες πει. Να ζήσεις τα όνειρά μου όπως πριν. Κι όμως να περπατώ μες στον ύπνο σου εγώ και μου δίνεις φιλιά στα όνειρά σου ξανά. Και σε παίρνω αγκαλιά με τα μάτια κλειστά. Πώς γεννάει στο σκοτάδι. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή. Λείπει χαρά. Τώρα. Αφού τραγούδισε. Μη μου πεις τώρα ότι δεν αισθάνθηκες λίγο καλύτερα. Σίγουρα αισθάνθηκα. Λίγο καλύτερα αισθάνθηκα. Εννοεί. Λοιπόν, Μάγδα, εγώ δεν ξέρω αν θα σε έβλεπα σε αυτό το είδος τραγουδιού, το «Με τα μάτια κλειστά», και μια πολύ καλή λαϊκή τραγουδίστρια, Γιώτα Νέγκα, ή στο «Ταλέμε» που θυμάμαι ότι ήταν η πρώτη σου οντισιόν, αλλά εμένα αυτή η δύναμη που έχεις όταν τραγουδάς και αυτό το ιδιαίτερό σου στυλ, μου λείπει. Θα το... δηλαδή, μου λείπει. Λάθος το μου λείπει. Θα το ήθελα στις καρέκλες σου. Ναι. Αυτό. Λέω εγώ. Πες μια καλή κουβέντα, σε διαφωνώ κάθετα με την Πέγγι. Διαφωνώ. Μάγδα, εγώ απογοητεύτηκα. Οφείλω να σου πω ότι απογοητεύτηκα. Γιατί άκουσα ένα κορίτσι... Άκουσα ένα κορίτσι που δεν τραγούδαγε, φώναζε. Αυτό που με ωραίο τρόπο σου το είπε η Μπέγκη, οφείλω να σου το πω. Τι αρνητικά σου. Επειδή είσαι επαγγελματίας, αυτή είναι η δουλειά σου, να τραγουδίστρια, κερδίζεις χρήματα από αυτό, δουλεύεις και σου αρέσει αυτό. Δεν τραγουδάμε έτσι, αγάπη μου. Φωνάζουμε έτσι. Σήμερα ο Γιώργος Θεοφάνους θα λέγαμε ότι είναι καταπέλτης, δεν του αρέσει τίποτα. Μόνο μία, νομίζω, άκουσε θετικά σχόλια. Για να κάνουμε εντύπωση. Όχι, φυσικά και όχι. Όχι. Για να κάνουμε εντύπωση. Όχι, όχι. Και διαλέγεις και ένα τραγούδι το οποίο ούτε τα γυρίσματα τα λαϊκά δεν έχεις. Το δωρή, σε παρακαλώ. Υπερβολικός. Δεν είσαι υπερβολικός. Δεν γίνεται αυτό. Είπε υπερβολή. Δεν υπερβάλλει, ρε παιδιά, ο Γιώργος. Δεν υπερβάλλει. Σε αντιμετωπίζω σαν έναν όριμο άνθρωπο που μπορώ να συνεννοηθώ μαζί του. Και σου λέω τη γνώμη μου. Δηλαδή. Θεωρείς δηλαδή ότι δεν τραγούδισε καλά, Λέω, ο Γιώργος θεωρεί ότι το τραγούδισε χάλια, ας πούμε. Εμένα δεν μου άρεσε καθόλου. Okay. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να είναι καν σε αυτό το είδος. Okay. Τα λέμε, τα είπε μια, το είπε μια... Δεν είναι λαϊκό τραγουδίστρια, λαϊκή τραγουδίστρια η Μαγδά. Για μένα μετράει πάρα πολύ το τι μπορείς να κάνεις και εγώ αυτό που βλέπω ότι μπορείς να κάνεις έχει πολύ χαρακτήρα και είναι και πολύ ωραίο. Μ' αρέσει γιατί σε όλα τα επίπεδα έχεις κάτι δικό σου. Μ' αρέσει πάρα πολύ η χρειά σου.
Τώρα αυτό το τραγούδι το έπαιζε λίγο χειρότερα ή λίγο καλύτερα από το προηγούμενο. Για μένα σε αυτή τη φάση δεν είναι τόσο απαραίτητο. Σε ένα συνολικό που θεωρώ ότι πρέπει να κριθείς και με βάση το τι δυνητικά μπορείς να κάνεις στο σώο συνεχίζοντας, θεωρώ ότι το έχεις πολύ. Ο Θοδωρής μάλλον θα την περνούσε στην επόμενη φάση. Το θέμα είναι τι θα κάνει η Τάμτα που πρέπει να πάρει αυτή την απόφαση. Δεν ξέρω τι έχει πάθει ο Γιώργος σήμερα και λίγο έτσι είναι γλυκούλης με όλους. Δεν πειράζει, εμείς τον αγαπάμε. Αλλά τον αγαπάμε για αυτό που είναι. Έτσι τον είχαμε μάθει. Δεν χρειάζεται να βάζουμε ταμπέλες στους ανθρώπους, στο Θοδωρή, ξέρεις. Είναι ο καθένας έχει την άποψή του. Δικαιούμαι και εγώ να έχω τη δικιά μου. Και αυτό που είπα ότι. Και αυτό που είπα ότι απογοητεύτηκα. Απογοήτευση σημαίνει ότι ακριβώς περίμενα κάτι άλλο και ήταν χειρότερο από αυτό που περίμενα. Εντάξει, δεν το πες ακριβώς έτσι. Το πασφάλισες με λίγο. Όχι, όμως όταν λες έναν άνθρωπο ότι σήμερα ήσουν χειρότερος από αυτό που περίμενα, σημαίνει ότι έχεις προσδοκίες από αυτόν και ότι σε προηγούμενες φάσεις. Αυτό το είπαμε και στις τρεις κοπέλες που κάθονται πράγματα. Ήδη ότι είναι χειρότερες από αυτό που περιμέναμε. Και κάθονται στην καρέκλα. Άρα δεν αξίζει και στη Μάγδα μια καρέκλα. Και από την δασκάλα της, από την έντερά του, θα σου κάνει τα χωστά. Το κοινό φωνάζει καρέκλα, καρέκλα. Θα την πάρει όμως στο τέλος την καρέκλα. Ομορφιά μου. Αλήθεια είναι ότι είσαι λίγο διχασμένη ανάμεσα στο λαϊκό. Άλλωστε έχεις πει και εσύ στο λαϊκό και στο έντεχνο ή ας μην βάλουμε ταμπέλες όπως λέμε, αλλά κάπως έτσι είσαι και το έχεις πει και το έχεις πει με πολύ άνεση και το εκτιμώ αυτό που το έχεις κάνει έτσι. Δεν ήταν το καλύτερό σου, όπως κανενός. Δεν ξέρω τι συμβαίνει σήμερα. Αλλά... Από τη σκηνή του Chair Challenge έχουν ήδη περάσει 6 κορίτσια και 3 από αυτά έχουν καταφέρει να εξασφαλίσουν την καρέκλα που τις οδηγεί στα live. Η Μάγδα που βρίσκεται στη σκηνή διεκδικεί την μία και μοναδική καρέκλα που απομένει. Η Τάμτα όμως είναι διχασμένη. Δεν ήταν το καλύτερό σου, όπως κανενός. Δεν ξέρω τι συμβαίνει σήμερα. Αλλά εδώ που είμαστε, πιστεύω ότι είσαι η τέταρτη που θα συμπληρώνει τη θέση σου. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Και μείναμε 4. Και τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Πάρα πολύ άνθρωποι. Hello, Anne. How do you feel today? I feel good. It was a big. It will be good if I will be a winner today. It means about me, my life will be changing more. My hopes will come true. Είσαι μια κούκλα, έχεις προσωπικότητα, φαίνεται. Πολύ καλή. Αλλά κρατάω ένα μεγάλο ερωτηματικό το τι θα γίνει παρακάτω. But I think that that I don't speak a Greek, it's a little bit of a problem. But I must learn because you know I'm in the Sarada and it's cool because I don't speak a Greek and I am there. Γεια σου, Άννα. Τι κάνετε? Είμαστε καλά, εσύ? Δεν ξέρω. Α, και εσύ. Τι γλώσσα να μιλήσουμε τώρα εμείς οι δυο, απορώ. Take me to church, I will think. Okay. θέλω να της κάνω μια ερώτηση. Γιατί θεωρεί ότι πρέπει να πάρει μία θέση από τις 4 σήμερα εδώ. Ο Τζαρδουλία. Πίκρο προσθέτα την κανσχόα που λέω αρμαγκατικά. Έρθε αρτή έγκαρη, τώρα που άλλο τζάλι αρμαγκαρίζεις. Λέει ότι είναι δύσκολη ερώτηση. Θεωρεί απλώς ότι είναι πιο διαφορετική. Αλλιώς θεωρεί ότι όλες οι κοπέλες που κάθονται είναι φανταστικές. Μόνη διαφορά που βλέπει είναι ότι είναι διαφορετική.
Whenever you're ready. Πιστεύω θα το σκίσει. Πιστεύω. Κι εγώ. My lover's got humor. She's a giggle out of funeral. It's everybody's disapproval. I should've whispered sooner. If the heavens ever did speak, she's a last romance. Every song is getting mumbly. A fresh poison each week. With a bouncy that I'm saying, much as I was no absolute. She tells me worship in the bathroom. The only time I've ever seen you is when I'm alone with you. Whoever's gonna say, Barbara Love, my meat should be well. Αλλά και τα τέσσερα κορίτσια που βρίσκονται στις καρέκλες τη χειροκρότησαν πάρα πολύ θερμά. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ. Πρώτη φορά που την είδα θεώρησα ότι είναι δύσκολο να προχωρήσει στο ελληνικό X Factor. Δεν σου κρύβω ότι αν ήταν στην ομάδα μου θα έλεγα ότι είναι δύσκολο να διαχειριστώ μια τέτοια περίπτωση. Απ' την άλλη δεν μπορώ να μην παραδεχτώ ότι αυτό το πλάσμα είναι τρομερά ιδιαίτερο. Και επειδή μιλώ για τη δική σου ομάδα, που ξέρω ότι ήδη έχεις βρει το 50% του εαυτού σου, που δίνεις πάρα πολύ μεγάλη σημασία στη σκηνική παρουσία, στο styling αυτής της κοπέλας. Λέτε αυτό να κερδίσει την Τάμτα. Καλλιτεχνικά, αυτό που μου αρέσει στην Άννα είναι ότι ξέρει πάρα πολύ καλά ποιο είναι το είδος που της πάει και το λέει τέλεια. Ξαναλέω... Όταν κάποιος είναι καλλιτεχνάρα, σε αναγκάζει και λες να σου πω κάτι. Απ' τη Στάντα στην ομάδα δεν θέλω να τη δω έξω, έτσι. Την Άννα. Με τίποτα. Η Πέγκη δεν περίμενα να την υποστηρίξει, αλήθεια, αλλά την υποστήριξε. Άννα, πάνω σε αυτή τη σκηνή πριν από μερικά χρόνια, μια συμπατριώτησα σου, η Νίνη, η Σερμαντίνη, έκανε ακριβώς το ίδιο πράγμα και μας άφησε άφωνος από την πρώτη στιγμή που ήρθε. Παρ' όλα αυτά έμαθε να τραγουδάει ελληνικά, το πάλεψε, έφτασε μέχρι τον ημιτελικό. Και πιστεύω ότι και εσύ το αξίζεις αυτό. Έτσι πιστεύω. Άννα... Το κοινό φωνάζει αλλαγή. Και ποια να σηκώσει από τις τέσσερις. There's no question that you're very, very different from the girls sitting on the chairs and the girls sitting on the back. Πιστεύω ότι το ψι αγχώνεται. Αγχώνεται πάρα πολύ. For me it's okay that you don't speak or sing in Greek that good. But I felt that your accent in English wasn't that good also. I felt that I was missing something there. Thank you. That's it. Την άκουγα και σκέφτομαι, δεν χρειάζεται να σχολιάσω αυτό που βλέπω ότι με τρελαίνει για αυτή τη σκηνή. Θεωρώ ότι είναι... Θα δυσκολεύσουν πολύ τα πράγματα. Μισό λεπτό να μιλήσω. Καρδιά μου. Το θέμα μου με την Άννα είναι το εξής. Το κορίτσι αυτό ότι δεν τραγουδάει στα ελληνικά, όπως καταλαβαίνετε, επίσης για μένα αυτό δεν
είναι πρόβλημα. Γιατί έτσι και... Είναι πρόβλημα για τους υπόλοιπους όμως. Ναι, λοιπόν, για μας είναι, για μένα είναι πρόβλημα. Όχι, είναι δικό τους πρόβλημα. Είναι δική μου ομάδα. Γιατί είναι δικό μας. Πρέπει να τραγουδάει ελληνικά. Γιατί πρέπει. Λοιπόν, γιατί είμαστε στο ελληνικό εξπάτ στον Θοδωρή μου. Μισό λεπτό. Δεν με κάνει να πει. Συγγνώμη, οι περισσότεροι Έλληνες μέχρι στιγμή. Πάλι αυτό με τα ελληνικά. Αφού το αξίζει. Αν τραγουδάνε ελληνικά. Αυτή θα κρυθεί απλά σε πιο περιορισμένο. Είναι δικό της. Διαφωνώ μαζί σου. Θα κρυθεί σε πιο περιορισμένο ρεπερτόριο. Κάθετα, κάθετα. Ήταν τα ξέρει. Δεν θέλω να μαλώσω μαζί. Δεν είπε κανείς να πει λαϊκό τραγούδι. Ελληνικό τραγούδι. Υπάρχει πάρα πολύ όμορφη pop. Αυτή είναι η πυρετή η Τάμπτα. Είναι δική της επιλογή το ότι θα απευθυνθεί σε ένα μικρότερο κοινό. Είναι μικρότερη αγορά η αγγλόφωνη αγορά στην Ελλάδα. Άρα μπορεί να φύγει γρήγορα από το παιχνίδι ή μπορεί να μην κάνει μεγάλη καριέρα. Ή μπορεί να γεμίσει το Ερώδιο στη Δημόνικα. Δύο μέρες συνεχόμενα. Κοίταξε, δεν μπορεί να το θυμόμαστε. Άκουσε με κάτι. Δεν μπορεί να το θυμόμαστε αυτό το πράγμα πριν τις καρέκλες. Κρατήσαμε μία στάση για τα παιδιά. Κρατήσαμε συνολικά μία στάση στα παιδιά, στις χιλιάδες αυτές. Πρέπει να έχει αφουθεί πάρα πολύ γιατί δεν καταλαβαίνει τι λένε. Πρέπει να τραγουδάτε και ελληνικό τραγούδι, οποιοδήποτε είδους. Και πρέπει να είμαστε fair απέναντι στα παιδιά. Αν έχεις διαφωνία, διαφώνησε με την παραγωγή, όχι με εμένα. Μαζί σου διαφωνήσω γιατί έχω διαφορετική άποψη μαζί σου. Ένα μαντήλι, παιδιά. Μην τα βάζεις με μένα, μην τα βάζεις με μαζί σου. Δεν λέω ότι είναι καλύτερη. Είναι δικό του βρίσκο. Μπορεί κάποιο παιδί τα ξένα να τα λέει καλύτερα, γιατί κατά γενική ομολογία τα ελληνικά είναι πιο δύσκολα. Αλλά να μπορεί να πει και ελληνικά, σου λέει. Όμως, για τη δική σου την ομάδα, Τάντα μου, εάν χρειάζεσαι ένα τέτοιο πακέτο, είναι καθαρά δική σου δουλειά. Δεν τελείωσα ποτέ την άποψή μου να πω, γιατί αλλού πήγαινα εγώ. Γιώργο μου. Ορίστε. Πάλι διευκρινίζω ότι το πρόβλημά μου αυτή τη στιγμή, αν η Άννα τραγουδάει στα ελληνικά ή όχι, δεν είναι. Γιατί αν περάσει, θα δουλέψει και όπως λες και εσύ, θεωρώ ότι από το ελληνικό λαό, τουλάχιστον όταν το έκανα εγώ, εκτίμησα ότι τραγουδούσε στα ελληνικά με την προφορά. Όπως... Λοιπόν. Γιώργο που είσαι αυτό το θέμα. Ναι, λοιπόν. Είσαι το μεγαλύτερο παράδειγμα σε αυτό το κομμάτι. Επίσης είναι η ομάδα μου, αυτό θα το πάρω εγώ πάνω μου. Αν θα τραγουδήσει ελληνικά ή όχι. Το θέμα μου βρίσκεται αλλού και δεν με αφήνετε να το πω. Το θέμα μου είναι αλλού. Το θέμα μου είναι αυτή τη στιγμή αυτού που αντιλαμβάνομαι και εγώ πάρα πολύ καλά, ότι η Άννα δεν ξέρει ούτε καλά αγγλικά. Φάνηκε στο τραγούδι. Δεν φάνηκε. Δεν κατάλαβα κάποιες λέξεις καθόλου του τι έλεγε. Έλεγε άλλες λέξεις. Πιστεύω θα πάρει θέση όμως. Αγιούτο. Θέλω τον Γιώργο να συνεννοηθούμε μετά. Μπαίνει ο Γιώργος. Στα δύσκολα τώρα. Κοίτα, η εικόνα της είναι απίστευτη. Φανταστική. Έχει εμφάνιση, έχει στυλ, έχει άποψη, έχει χαρακτήρα. Είναι unique. Το θέμα είναι αν ετοιμάζεται για τον χρόνο και έρχεται και μπορεί να μιλήσει μια γλώσσα ή το ένα ή το άλλο. Okay. Thank you, George. Oh. Στην Άννα θέλω να πω ότι την πιστεύω πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή μία γλώσσα μπορώ να διορθώσω. Δεύτερη δεν ξέρω ούτε εγώ πολύ καλά. Δύο γλώσσες δεν μπορώ να τραβάω μαζί μου. Λατρεύω την εικόνα της. Αλλά απόλυτα ειλικρινά λέω ότι σε αυτή τη φάση δεν μπορώ να της δώσω για αυτό το λόγο τη θέση. Άννα Μάτλοβα, δάμε λίγο άρθρο. Αυτό ήταν δύσκολο, ξέρω. It's so difficult. Yes. How do you feel now? Bad. Only bad. Very bad. Oh, you're out. Είναι σκληρό για την Τάμπτα να απορρίπτει ένα κορίτσι στο οποίο πιστεύει τόσο πολύ. Μπορεί να υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες που θα έκαναν την πορεία της Άννας στο X-Factor εξαιρετικά δύσκολη,
Παρόλα αυτά, η Τάμπτα δεν ξεχνάει ότι και η ίδια έχει βρεθεί στο παρελθόν στη θέση της. Ναι, μωρέ, γιατί σκέφτηκε τώρα να μην της δίνανε εκείνη την ευκαιρία του. Βλέπει τώρα τελείως ότι είναι ο εαυτός της. Πιέστηκε η ίδια. Πιέστηκε πολύ και δικαιολογημένα. Ωραία που περνάμε σήμερα. Καλά είστε τη Χριστίνα μου. Καλώς σε βρήκα. Μ' αρέσει που είσαι με το χαμόγελο. Η σημερινή μέρα για μένα σημαίνει πάρα πολλά, γιατί περίμενα αρκετά χρόνια για να έρθω στο X Factor. Με κοιτάζεις, τι θες να πούμε. Νιώθω πάρα πολύ χαρούμενη που με έχει αναλάβει η Τάμπτα ως coach, γιατί πιστεύω ότι μπορεί να με κάνει να τσαλακωθώ, να βρω κάποια άλλα στοιχεία του χαρακτήρα μου που μπορώ να το βγάλω στο τραγούδι. Για κανένα, για κανένα. Εγώ αυτό που μου λείπει από σένα και θα ήθελα να έχεις είναι αυτή η φρεσκάδα. Θεωρώ πως σήμερα αξίζω να έχω μία καρέκλα. Δούλεψα αρκετά πριν δηλώσω συμμετοχή στο X-Factor και είμαι έτοιμη να πάρω μία καρέκλα από τις 4. Πόσο το θες? Τρέχω, τρέχω, δεν με αφήνεις. Σ' αφήνω. Άντε, σ' αφήνω. Λοιπόν, ευχαριστώ. Να σκίσεις. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια σου, Χριστίνα μου. Είμαι πολύ συγκινημένη, πολύ χαρούμενη. Σου εύχομαι καλή επιτυχία. Τι θα μας πεις? Σήμερα θα σας τραγουδήσω «Πού να, να εξηγώ», Αντώνης Βαρδής. Και θέλω να πω ότι με εκφράζει απόλυτα σήμερα ειδικά. Καλή ακρόαση. Δρόμος σκοτεινός, η ζωή του καθενός, πες μου αν είμαι ζωντανός. Δώσε μου φωτιά, κάτσε κόντρα στο νοτιά, μην το ψάχνεις άλλο πια. Είχα ένα φίλο που τρελάθηκε, έκαψε τις μνήμες του και χάθηκε. Είχε μια αγάπη, μια οφθάλμα πάτη, τίποτα δεν έχει τώρα πια. Πού να εξηγώ την καταβάθος είμαι εγώ, ποιος είναι άνθρωπος να του μιλήσω. Της μοναξιάς το φορτηγό, τρέχει στη νύχτα δίχως φρένα κι οδηγώ. Πού να εξηγώ τι κατά βάθος είμαι εγώ, ποιος είναι άνθρωπος να του μιλήσω εγώ. Πού να εξηγώ της μοναξιάς στο φορτηγό, τρέχει στη νύχτα δίχως φρένα κι οδηγώ. Δρόμος σκοτεινός, η ζωή του καθενός, πες μου αν είμαι ζωντανός. Η Μάγδα που κάθεται στην τέταρτη καρέκλα, παρόλο που τραγούδησε και εκείνη ελληνικό κομμάτι, την χειροκρότησε. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Εμένα γενικά σαν τραγουδίστρια μου αρέσεις. Θεωρώ ότι η φωνή σου μπορεί να δουλευτεί, μπορεί να σου βρει κάποιος το σωστό τραγούδι, αν με το καλό περάσεις στα live, να διαγωνιστείς κάθε εβδομάδα. Για τη σημερινή σου ερμηνεία, έχω να σου πω ότι κατάλαβα την ψυχή σου, κατάλαβα δηλαδή ότι σε εξέφραζε και ότι ήθελες πολύ να το πεις. Αν ήμουν εγώ η συνεργάτη σου στο X Factor, θα σου έλεγα να το πεις σε ένα ολόκληρο τόνο κάτω.
Νομίζω ότι θα σου βγάζε πιο ευαίσθητα στοιχεία στη φωνή σου. Όμως μέχρι τώρα γενικά μου αρέσει η φωνή σου και γι' αυτό πρέπει να κρυφτείς σήμερα. Και επίσης νομίζω ότι το στυλ που ταιριάζει στη Χριστίνα ίσως να μην το έχουμε στις καρέκλες μέχρι τώρα. Η Πέγκη θεωρεί ότι πρέπει να κερδίσει μια καρέκλα η Χριστίνα μας. Ένα τόνο πάνω, ένα τόνο κάτω. Όχι, έχει μεγάλη διαφορά το συγκεκριμένο τραγούδι, ένα τόνο κάτω. Άμα είσαι φωνάρα, έχει καμιά διαφορά. Δεν έχει. Θα το έλεγε και θέλω να πω. Δεν έχει. Δεν έχει. Ήσουν πάρα πολύ καλή. Χριστίνα μου, έχεις φωνάρα. Το ξέρεις ότι έχεις φωνάρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμένα μου άρεσε σήμερα που το συνέστημά σου σε παρέσυρε λίγο και έχασε και το τραγούδι ενδεχομένως σε κάποια σημεία. Εμένα μου άρεσε πολύ αυτό. Σε ποια σημεία το έχασε, Θοδωρή μου? Ορίστε. Σε ποια σημεία το έχασε? Στο τέλος σίγουρα. Τονικά εννοείς? Γενικά. Νομίζω ότι λίγο το έχασε. Και τονικά. Που άλλες φορές δεν είχε τέτοια θέματα. Άλλα πράγματα. Προσπαθώ και εγώ να συνηθίσω την παρέα, ξέρεις. Μήπως ακούμε διαφορετικά, γιατί εγώ τονικά δεν ξέρω αν χρειάζεται να συνηθίσει την παρέα. Προσπαθώ να καταλάβω τι ακούς και τι ακούμε εμείς. Ναι, ωραία. Λοιπόν, εγώ αισθάνομαι ότι σε κάνα δυο στιγμές βγήκε λίγο από το κομμάτι σε σχέση με το πώς έχουμε συνηθίσει, που συνήθως είσαι πολύ πιο στο μουσικό μέρος εννοώ, έτσι. Από εκεί πέρα, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η ενεργειά σου, μου αρέσει πάρα πολύ το πώς το είπες και σίγουρα πιστεύω ότι, αν και είναι δύσκολο, αλλά θα ήθελα να σε δω και τις καρέκλες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρει. Θα συμφωνήσω με τον Θοδωρή στα τονικά προβλήματα. Μικρά, μεν, αλλά υπήρξαν. Αλλά αυτό που μου έδωσε σήμερα εσύ εδώ, δεν μου έχει δώσει καμία. Και εννοώ ότι τα έδωσες όλα, βγήκες να παλέψεις. Έβλεπα ότι το αισθανόσουν το τραγούδι αυτό. Και εμένα μου δώσες, ναι, αυτό είχες τουλάχιστον, εντάξει, λίγα πράγματα σίγουρα θα έκανες καλύτερα αν δεν ήσουν υπό αυτή την πίεση που είναι όλοι, δεν το συζητώ, αλλά παρόλα αυτά μου βγάλες μεγαλύτερη σιγουριά στη σκηνή. Αυτό που αυτή τη στιγμή είχα πάρα πολύ ανάγκη από κάποια κορίτσι που θα βγει στη σκηνή. Ευχαριστώ. Χριστίνα, θέλω να πάρεις μια καρέκλα. Θα της τη δώσει την καρέκλα, αλλά να δούμε ποια θα τη χάσει. Έχω τη Μάγδα και την Χριστιανά. Χριστιανά, έχω στο μυαλό μου ότι όντως μπορεί να κάνει πράγματα. Εννοώ. Γράφει ότι κάνει κλασικό τραγούδι. Δηλαδή αυτό είναι, εκεί είναι η δική. Μας λέει τόσο καιρό παραδοσιακά. Στο λέω αυτό που σκέφτομαι τώρα. Οπότε σκέφτομαι αν αυτή, σκέφτομαι ότι μπορεί να δώσει διαφορετικά πράγματα. Ξέρεις, κι άλλα δηλαδή. Το θεωρώ τρομερή κόντρα αυτό με το παραδοσιακό και εμένα θα μου άρεσε αν το κάνει καλά. Και τις προσέξεις λίγο και όλο το υπόλοιπο, βέβαια. Ναι, αυτό είναι δεδομένο. Θα ήταν πιο ενδιαφέρον, έχεις δίκιο. Η Τόψη και η Χριστιανά κρατούνται χέρι-χέρι. Έχουν πολύ μεγάλη αγωνία. Αποφάσισα. Η Χριστίνα μου έδειξε παραπάνω από όλες πόσο το θέλει αυτό. Χριστίνα θα πάρει στην θέση. Η
αγωνία στο Chair Challenge έχει κορυφωθεί. Έχουν τραγουδήσει 8 κορίτσια και οι 4 καρέκλες που οδηγούν στα live shows έχουν γεμίσει. Θα μου βγάλεις μεγαλύτερη σιγουριά στη σκηνή. Η Τάμτα δήλωσε ότι η Χριστίνα την έκανε να νιώσει περισσότερη σιγουριά από όλες τις συμπαίκτριές της και θέλει να την πάρει μαζί της στα live shows. Θέλω να πάρεις μια καρέκλα. Μένει να αποφασίσει ποια θα σηκώσει από τις καρέκλες για να κάτσει η Χριστίνα. Χριστίνα, θα πάρεις την θέση... της Μάγδας. Ευχαριστώ. Και τώρα που τελειώνει εδώ το ταξίδι για το X Factor. Τελειώνει μόνο το ταξίδι στο X Factor, δεν τελειώνει η μουσική. Σωστά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Γεια. Γεια. Τι κάνουμε. Καλά είμαστε. Πολύ χαίρομαι που είμαστε καλά. Εγώ δεν ξέρω αν είμαι πολύ καλά. Γιατί. Γιατί με αυτά που βλέπω θα γίνω καρδιακή εγώ σήμερα. Κι εγώ το ίδιο, αλλά το παλεύω. Σήμερα πιστεύω ότι αξίζω μία καρέκλα, διότι εκτός από φωνή μπορώ να δώσω στον κόσμο την θετική μου αύρα, την ψυχή μου και τη σκηνική μου παρουσία. Πιστεύω ότι αυτό θα φανεί και θα το νιώσει ο κόσμος μαζί μου. Πολύ ενθουσιασμένη που σε άκουσα και σε είδα. Δεν υπάρχει αυτό, να ξέρεις, δεν υπάρχει ποτέ. Χαίρομαι πάρα πολύ. Δεν νομίζω ότι φοβάμαι κάποια παίκτρια. Πραγματικά πιστεύω ότι είμαστε όλες ίσες και πιστεύω ότι είμαστε νικήτριες εφόσον φτάσαμε εδώ. Και ελπίζω να τα πάμε καλά και πάνω απ' όλα να το χαρούμε. Επειδή ακριβώς πριν από σένα είδαμε ότι σηκώθηκε η Μάγδα για να κάτσει η Χριστίνα. Πόσο εύκολο πιστεύεις είναι να γίνει? Αυτή η ανατροπή και σε μένα. Πιστεύω θα γίνει, γιατί και να μην γίνει εντάξει. Έφτασα μέχρι εδώ και είμαι αρκετά χαρούμενη, αλλά πιστεύω ότι θα γίνει γιατί έχω να δώσω πολλά σήμερα στον κόσμο. Σε αγχώνει το ότι είναι η πιο δύσκολη στιγμή στο X Factor μέχρι σήμερα? Με αγχώνει μέχρι ένα σημείο. Καλή επιτυχία, θα σου πω εγώ, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Πολύ. Να σκίσεις. Γεια σας! Τάνια, είσαι έτοιμη? Είμαι έτοιμη. Έτοιμη με χαμόγελο. Τι έχεις επιλέξει να μας πεις? Έχω επιλέξει το Something's Got a Hold on Me της Christina Aguilera. Καλή επιτυχία! Ευχαριστώ πολύ. Sometimes I get a feeling, yeah. I get a feeling that I never, 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 never had before. No, no. And I just gotta tell you right now that I believe. Hold on, yeah. Oh!
Μπράβο, ωραία. Τάνια μου. Δεν ξέρω τι έχετε κάτι να πείτε, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να άκουσω τι έχετε να πείτε. Ήσουν καταπληκτική. Καταπληκτική. Έτοιμη. Είσαι έτοιμη. Είπες καταπληκτικά το κομμάτι, έχεις ωραία σκηνική παρουσία, έχεις σιγουριά για τον εαυτό σου. Είσαι μια κούκλα, είσαι λαμπερή. Καλή επιτυχία μέσα από την καρδιά μου. Ευχαριστώ. Δεν θα ήθελα να ήμουν καθόλου στη θέση σας. Καθόλου. Εγώ αυτό έχω να σου πω, τίποτα άλλο. Η Πέγγι είπε ότι ήταν καταπληκτική, τα είχε όλα. Ο κόσμος φωνάζει καρέκλα, καρέκλα. Είσαι για πρωταθλητισμό. Είσαι για πρωταθλητισμό. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν έχω άλλα λόγια. Μπράβο. Ο Θοδωρής δεν θέλει να βρίσκεται στη θέση στάμπτα, αλλά θα έρθει και η δική τη στιγμή. Εκεί να δω τι θα κάνει. Ξέρεις, το ένα πράγμα που θα πω αυτή τη στιγμή μου είναι πανεύκολο. Το άλλο που θα πω είναι, μου είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ένα εύκολο και ένα Τάνια δύσκολο. Θεωρώ ότι είσαι πανέτοιμη να πας στα live και θα πας. Είναι η καλή της ημέρας. Η καλή της ημέρας. Και αυτό πρέπει να λες, ήταν πάρα πολύ καλή. Μπράβο σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχει άλλο, ναι. Ακόμη και ο Γιώργος Λεβέδης την χειροκροτεί. Είναι σίγουρο, είναι δεδομένο ότι θα πάρει την καρέκλα. Το θέμα είναι όμως από ποια. Λοιπόν, θα πάρεις τη θέση. Θα πάρεις την θέση της Βασιλικής. Μπράβο. Δεν ξέρω τι να πω. Μπράβο, συγχαρητήρια. Σε ευχαριστώ. Συγχαρητήρια και σε σένα, αλήθεια. Συγχαρητήρια. Περιμένες. Είχα άγχος όλη μέρα, εντάξει. Ένα παρέστημα το είχα. Ήλπιζα να καταφέρω να περάσω την επόμενη φάση, αλλά εντάξει. Πώς νιώθεις τώρα? Μουδιασμένη. Χτυπάει και καρδουλά. Ναι, πολύ. Πολύ. Έχεις στεναχωρεθεί πολύ? Απλά μπορούσα να τα έχω πάει καλύτερα, εγώ σαν Βασιλική, αυτό. Και σε σένα, Η μικρότερη της παρέας, η Έλενα Κοσκινά, είναι η τελευταία που θα ανέβει στη σκηνή του Chair Challenge.
μαζί της και η ελπίδα να περάσει στα live shows και γιατί όχι να κερδίσει το χρυσό δισκογραφικό συμβόλαιο από την Feel Good Records και το Smart 44 που θα πάρει ο φετινός νικητής του X Factor. Καλώς ήρθε στο Chair Challenge. Καλώς ήρθα. Πώς είμαστε σήμερα? Πολύ άγχος, αλλά εντάξει. Αυτή η μέρα είναι πάρα πολύ σημαντική για μένα, διότι είναι ένα βήμα πριν τα live. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη που έχω φτάσει μέχρι εδώ και εύχομαι όλα να πάνε καλά. Δεν φοβάμαι κάποια συγκεκριμένη από την ομάδα μου, όμως πιστεύω ότι σίγουρα μια καρέκλα την αξίζει η Χριστιανά. Επειδή πηγαίνω ακόμα σχολείο, έχω ακούσει και αρνητικά σχόλια και θετικά, αλλά έχω πάρα πολλούς φίλους οι οποίοι με υποστηρίζουν και πως θα παρακολουθούν το X Factor και τα πάντα. Βέβαια, πάντα θα έχουμε αρνητικά σχόλια, είναι δεδομένο αυτό. Αλλά δεν με πειράζει τόσο, διότι κάνω κάτι που το αγαπώ και είμαι ευτυχισμένη. Είσαι η τελευταία που βγαίνει στη σκηνή. Πιστεύεις ότι αυτό είναι καλύτερο ή χειρότερο? Εγώ ένιωσα καλύτερα. Οι καρέκλες είναι γεμάτες. Το ξέρω, αλλά εντάξει, θα δούμε. Πρέπει να κερδίσεις καλά και όλους τους κριτές, αλλά πιο πολύ την Τάμπτα που θα αποφασίσει αν θα σε περάσει. Τι θα κάνεις γι' αυτό? Θα δώσω το καλύτερο μου αυτό. Άντε να σε δω. Άντε να σε δω, να σε χαρώ. Γεια σας. Γεια σου, Ελένη. Τι κάνετε? Είμαστε καλά, εσύ? Καλά είμαι. Τι θα μας πεις? Το Someone Like You, θα πω της Αντέλ. Παταφιά. Ολόψυχα σου εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Είναι δύσκολη η θέση της Τάμπτας. Μου άρεσες πολύ. Μ' άρεσες. Και ειδικά στη Σαντέλ το κομμάτι είναι ένα δύσκολο κομμάτι. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή στις αναπνοές σου δυσκολεύτηκες λίγο, αλλά πιστεύω ότι είναι λόγω της στιγμής και λόγω του άγχους. Έτσι να πιστεύω. Όλη σου η πορεία με έχει εντυπωσιάσει. Ευχαριστώ. Γιώργο. Να σου πω κάτι. Ξεκινήσαμε μια ακρόαση η οποία πήγαινε, φτάσαμε εδώ, δηλαδή ειδικά τα τέσσερα τελευταία κορίτσια. Ναι. Ενώ είχαμε μια κακή αρχή, δεν ξέρω, το άγχος τους από οτιδήποτε. Εγώ σε βρήκα πάρα πολύ καλή, Ελένη. Πάρα πολύ καλή. Ευχαριστώ.
από τις λίγες φορές που ακούσαμε σήμερα τον Γιώργο να λέει καλά λόγια. Και είσαι 17 χρονών και έχεις μια ωριμότητα και στη συμπεριφορά και στη χρειά σου και στη φωνή σου, χωρίς πάρα πολλά. Είσαστε ένα βήμα πριν το live, δηλαδή τώρα είναι να μπεις και να πάνε οι άλλες. Τελείωσε, αυτό ήτανε. Έλος. Θες τη γνώμη μου. Πείτε μου. Να προσπαθήσεις να την πείσεις να σε βάλει. Πρέπει να είσαι μέσα. Ευχαριστώ. Πρέπει να είσαι μέσα. Ελένη. Είσαι από τις καλύτερες φωνές που έχουμε ακούσει στο X-Factor. Πρέπει να κάτσεις αυτήν την καρέκλα, νομίζω. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Τώρα πια θα σηκωθεί. Ευτυχώς δεν είναι στο δικό μου χέρι. Δυστυχώς είναι στη στάμπτα. Είναι δικιά σου τώρα. Η απόφαση είναι πολύ καλές. Και οι τέσσερις και η πέμπτη. Δηλαδή είναι τώρα είναι πολύ απόφαση. Δύσκολο αυτό το πράγμα. Πάρα πολύ. Εξαρτάται. Πρέπει να πας και την ομάδα σου. Αν θες να έχεις μια ποικιλομορφία, αν θες να έχεις ένα είδος πιο πολύ. Είναι και λίγο θέμα στρατηγικής ή πώς βλέπεις τα live. Κοιτάζω τις καρέκλες, ρε παιδί μου, και ενώ ξεκίνησαν αδύναμα, θεωρώ ότι έχει διαμορφωθεί ωραία, δηλαδή αυτή τη στιγμή. Ελένη. Θα σου πω πολύ απλά ότι το Chair Challenge σταματάει για σένα εδώ. Γιατί έρχεται μαζί μου στα live, γι' αυτό σταματάει, παιδιά. Το Chair Challenge πλησιάζει στο τέλος του και τα συναισθήματα είναι δραματικά. Έχουν περάσει και τα 10 κορίτσια από τη σκηνή, οι 4 καρέκλες είναι γεμάτες και η Έλενα που μόλις τραγούδησε έρχεται μαζί μου στα live, γι' αυτό σταματάει, παιδιά. Κέρδισε μια καρέκλα και περιμένει την Τάμπτα να αποφασίσει με ποια συμπαικτριά της θα την αλλάξει. Πολύ παρέα με το Πάνος κάνει. Το ζώδιο. Εντάξει, με αυτά που μου κάνουν όμως οι κριτές, θα πάθω κι εγώ τίποτα. Πέρασε στα live shows του X-Factor, αλλά να δούμε ποια θα αποχωρήσει. Πολύ. Έχεις ένα άτομο που έχει τσακωμένο και χαρακτήρα. Έχεις μια που σου κάνει λαϊκό τραγούδι και μετά. Τι τρία. Ο κόσμος φωνάζει διάφορα. Το ένα, το δύο, το τρία. Δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Έτσι νομίζω μπερδεύεται και η ίδια η Τάμπτα, αλλά έχει πάει ο Γιώργος Λεβέτης για να την βοηθήσει. Η δική σου ομάδα, αυτό που να σου πω ότι ήταν τρομερή. Πολύ καλή. Δεν στιέφε. Μπορεί να κάνω και... Δεν ξέρω, λάθος αυτή τη στιγμή, αλλά... Θα πάρεις τη θέση της τόψης.
αγάπη μου. Γιατί με κοιτάτε έτσι, δεν είναι εύκολο, αλλά κάνουν ραπάρι μία, ραπάρι άλλη, τραγουδάνε στο ίδιο στυλ. Είσαι καταπληκτική. Είσαι καταπληκτική, αγάπη. Είσαι καταπληκτική. Σ' αγαπήσαμε. Σ' αγαπήσαμε. Δυστυχώς το ταξίδι για την τόψη τελειώνει εδώ, στο Chair Challenge. Κοριτσάκι μου. Τι. Στεναχωρητικές. Είναι. Αλλά το περίμενα γιατί δεν έδωσε το καλύτερο μου αυτό. Και οι άλλες τον δώσουν και αξίζαν. Σε έβλεπα όλη την ώρα που είχες μία αγωνία. Αφού δεν τα πήρα σε καλά και που μου έκατσαν πάλι ευχαριστώ πραγματικά. Τώρα εγώ που δεν θα έχω σκέρτσο και νάζι. Δεν θα με χάσετε, μην νομίζετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήσουν υπέροχη. Ευχαριστώ. Θεωρώ ότι έκανες πολύ μεγάλο λάθος. Ε? Θεωρώ ότι έκανες πολύ μεγάλο λάθος. Ναι, μπορεί. Κι εγώ είμαι αυτής της άποψης. Πιστεύω ότι κάνεις λάθος. Πίστευα... Σου θυμίζω τη Θεσσαλονίκη, σου θυμίζω... Ακόμα και τον υπερβολικό Θοδωρή που της είπε είσαι ο λόγος που υπάρχει το X-Factor. Είναι αυτό το κορίτσι είναι, αυτό. Είναι κάτι περίεργο. Όλο ενέργεια, προσωπικότητα, φωνή. Είναι δυνατόν να βγάζει τόψη έξω. Είναι η μόνη γνωστή ήδη. Είναι μέσα στους γνωστούς ήδη. Κάτι θα έχεις να δει, πω, δεν γίνεται. Πολύ ειλικρινά τη σκέφτομαι. Η τόψη, ρε παιδί μου, είναι... Τι είναι? Πολύ, είναι πολύ. Είναι πολύ. Είναι πολύ. Θεωρώ ότι στο ίδιο πράγμα η Ελένη... Είναι πιο θαμπή. Ναι, ναι. Αυτό είναι η απάντηση μου. Είναι πιο dull. Ποιο? Η Ελένη με την τόψη. Είναι πιο dull. Δεν συμφωνώ και θα δεις. Ξέρεις γιατί η... Your choice. Το άξιζε η Ελένη. Τη φοβόμουν όντως, γιατί ήμασταν στο ίδιο είδος και τα πήγε πολύ καλύτερα από μένα. Δεν είμαι στεναχωρημένη, γιατί εντάξει, το ήθελα. Πολύ. Αλλά ήταν δίκαιο αυτό που έγινε, αυτό πιστεύω. Το περίμενα την αρχή που έκατσα, γιατί με το που ήξερα ότι θα βγω πρώτη από όλες, είχα φοβερό άγχος. Δεν ήξερα πώς να το αντιμετωπίσω όλο αυτό. Και γι' αυτό έχασα και τα λόγια μου και την ανάσα μου και... Εντάξει, έτσι είναι. Άλλες είναι καλύτερες και άλλες... Όχι. Λογικό είναι. Δεν πέρασα. Δεν πέρασα. Ζήσαμε και σήμερα, Το GR Challenge είναι η πιο αναπρεπτική φάση στο X Factor μέχρι τώρα. Ταμτά, μας κράτησες μέχρι το τελευταίο λεπτό σε αγωνία. Δεν σας κράτησα, τα παιδιά το κάνανε αυτό. Ναι, αλλά και εσύ που δεν ήξερες τι θα αποφασίσεις. Τελικά όμως αποφάσισες. Αυτή είναι η χρυσή τετράδα που θα πάει στα live shows του X Factor μαζί σου. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να έρθεις και εσύ στη σκηνή και τα κορίτσια. Αγαπώ και θέλω να τα πάμε τέλεια, όλες στο live.
έτσι. Παιδιά, δώστε μας ένα γύρο πρότιμα. Περάσαμε πολύ δύσκολα. Όλες μας. Εγώ και τα κορίτσια μου, παρακαλώ. Το Chair Challenge, λοιπόν, για την ομάδα της Σάμπτα. Τα κορίτσια 16 έως 24 ετών. Έφτασε στο τέλος του. Ο δικός σου Γολγοθάς τελείωσε. Πάμε για τον επόμενο. Γεια σας. Τα τέσσερα κορίτσια της ομάδας της Τάμπτα που μπαίνουν τελικά στα live shows του X Factor είναι η Χριστιάνα Μπούνια, η Χριστίνα Ζαντή, η Τάνια Μπρεάζου και η Έλενα Κοσκινά. It was something about that blood. It was something about that blood. It was something.